Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην Ηπειρώτικη Βραδιά που διοργανώνουμε για 7η συνεχόμενη χρονιά. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι, είστε δίπλα μας και μας ενθαρρύνετε να συνεχίσουμε το έργο μας. Εσείς που και φέτος δείχνετε για μία ακόμη φορά πως εμπιστεύεστε το Σύλλογο Ηπειρωτών Αναλιοσίων. Ένα σύλλογο που ξεχωρίζει για το σεβασμό του στην παράδοση και στην πολιτιστική μας κληρονομιά και προσπαθεί να τη μεταφέρει στις νέες γενιές. Ένα σύλλογο με όραμα, όνειρα και ευαισθησίες που βαδίζει μπροστά κόντρα στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον που καταραίει καθημερινά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, η προσφορά στον πολιτισμό είναι εθελοντική, πάνω από συμφέροντα και ματαιοδοξίες. Η παράδοση δεν έχει αποχρώσεις. Ως απόρρια όλων όσων αναφέραμε και έχοντας στην καρδιά μας την αγάπη για την παράδοση, είμαστε υποχρεωμένοι και διατεθειμένοι να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη και να διεκδικούμε να έχουμε κοντά μας καταξιωμένους καλλιτέχνες και μουσικούς με τεράστια προσφορά στην παράδοση που υπηρετούν με σεβασμό και μεράκι. Τους ευχαριστούμε θερμά, αλλά ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας που προθυμοποιήθηκαν να συνεισφέρουν ώστε να πραγματοποιηθεί η απόψινή μας εκδήλωση. Συγκεκριμένα, τον Δήμαρχο Φιλής Χρήστο Παππού και τον αναπληρωτή Δήμαρχο σε θέματα κοινωνικής υπηρεσίας, τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο. Τους πατριώτες και μόνιμους χορηγούς μας σε κάθε εκδήλωση, τους αδελφούς Πέλεχα με το Ζαχαροπλαστείο Ηπειρώτικο. Και φυσικά τους δωροθέτες μας για τη λιακεφόρο αγορά. Κλείνοντας, δεν θα ήθελα να σας κουράσω και να γίνω γραφικός για ακόμη μια φορά. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να αναφερθώ και να απαντήσω σε ερωτήματα που έθεσαν κάποια ανώνυμα blog, αλλά και ψεύτικα προφίλ που κάποιοι δημιουργούν και που σήμερα βρίσκονται ανάμεσά μας και τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Ερωτήματα που έχουν σχέση με την πορεία της θέσης των Ηπειρωτών και το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τη λύπη μου, μα και τον προβληματισμό μου, όσον αφορά την πορεία αυτού του έργου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να υπάρχουν τόσες καλές προθέσεις, αλλά το έργο να παραμένει στάσιμο. Λες και ένα αόρατο χέρι ενεργεί δόλια και ακυρώνει τα πάντα. Στο μυαλό μου έρχεται το γεφύρι της Σάρτας που ολημερίς το χτίζαμε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Έτσι ακριβώς και με τη στέγη. Οι διοικήσεις περνούν, οι διαβεβαιώσεις επαναλαμβάνονται, αλλά αποτέλεσμα κανένα. Θέλω λοιπόν να θέσω την ερώτηση σε όλους όσους έχουν ασχοληθεί με την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και κυρίως στη σημερινή διοίκηση του Δήμου που το εκπροσωπεί σήμερα ο Δήμαρχος. Αγαπητέ Δήμαρχε Χρήστο Παππού, αγαπητέ Αντιδήμαρχε Δημήτρη Καμπόλη, αμφότεροι επανειλημμένα μας υποσχεθήκατε, αλλά και μας διαβεβαιώνατε σε κάθε εκδήλωση ότι μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες η στέγη θα έχει ολοκληρωθεί. Δυστυχώς, διανύουμε τους τελευταίους μήνες της θητείας και αυτής της Δημοτικής Αρχής και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με την προηγούμενη, δηλαδή το απόλυτο τίποτα. Φίλε Χρήστο, αγαπητέ Δήμαρχε, τώρα που η θητεία σου τελειώνει, όπως και η δική μου σαν Πρόεδρος, διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι δεν κατάφερες να φανείς συνεπής στις υποσχέσεις σου. Τους λόγους πιθανότητα τους ξέρεις εσύ. Θα θέλαμε όμως πραγματικά να ξέρουμε γιατί. Δεν μπόρεσες, δεν σε άφησαν. Ειλικρινά, είναι απορίας άξιο πώς γίνεται αυτό το έργο να ξεκινάει πριν από κάθε εκδήλωση και να σταματάει μερικές μέρες μετά. Ευελπιστούμε τούτη τη φορά να καταφέρετε να το φέρετε εις πέρας και όχι να ακολουθήσετε τη γνωστή πεπατημένη οδό της μεταβολής. Αυτή η στέγη, ας μη στοιχειώσετε το γεφύρι της Σάρτας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.